Πορευθέντες. Ένα όμορφο ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τα φτερά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Πορευθέντες. Η φωνή του Ράδιο Ελπίδα στους πολιτισμούς και στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Συμπαρουσιάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης και η Ερμιόνη Αδαμίδου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι πορευθέντες και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε Δευτέρα, την ίδια ώρα, εδώ πέρα στο φιλόξενο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, μαζί με την Ερμιόνη Αδαμίδου. Ερμιόνη. Χαίρετε, τι κάνετε. Δόξα του Θεώ. Ευχόμαστε το ίδιο καλά να είναι και οι φίλοι ακροατές μας. Ερμιόνη, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή για το όμορφο Χονγκ Κονγκ, για όλη αυτή την όμορφη περιοχή του πλανήτη μας. Την πολυπολιτισμική. Ναι, ένα πολύχρωμο μοσαϊκό συνηθιών, εθίμων, ανθρώπων, θρησκειών, που όμως όλα δένουν τόσο όμορφα και αρμονικά όταν υπάρχει καλή θέληση για συνεργασία και για συνεννόηση. Αναφερθήκαμε στις γεύσεις, αναφερθήκαμε σε αξιοθέατα, σε όμορφα στοιχεία που το κάνουν το Χονγκ Κονγκ δελεαστικό για κάθε επισκέπτη, και σήμερα θα ήθελα να αφιερώσουμε μία ολόκληρη εκπομπή για την Ορθοδοξία που υπάρχει στο Χονγκ Κονγκ. Στο Χονγκ Κονγκ και στην Ασία, νότιο-ανατολική Ασία. Μάλιστα. Θα αναφερθούμε για την Ιερά Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ και από Ανατολής, μια επαρχία που ιδρύθηκε από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο το έτος 1996. Το ίδιο έτος αναγνωρίστηκε επίσημα από την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ. Περιλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το Μακάο, την Ταϊβάν, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, την Καμπότζη, το Λάος, την Ταϊλάνδη, την Μαϊνμάρ και τη Μογγολία. Στις 2 Δεκεμβρίου του 1996, με νέα απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου μας, εξελέγει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νικήτας ως πρώτος Μητροπολίτης του Χονγκ Κονγκ, που ενθρονίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 12 Ιανουαρίου του 1997. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, η Ιερά Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ χαρακτηρίστηκε ως η γεωγραφικά μεγαλύτερη Ορθόδοξη Μητρόπολη του Οικουμενικού Θρόνου. Από τους κληρικούς που υπηρέτησαν σε αυτήν την Ιερά Μητρόπολη, αναδείχθηκαν σημαντικοί ιεράρχες, όπως οι Μητροπολίτες Άκρας Γεώργιος, Βριούλων Επιφάνιος, Μαγαδασκάρης Ιγνάτιος, Ειρηνουπόλεως Δημήτριος και άλλοι πολλοί. Τον Αύγουστο του 2007, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικήτας μετετέθη ως Μητροπολίτης Δαρδανελίων και η κοινή θέση επληρώθη με απόφαση της Ιεράς Συνόδου στις 9 Ιανουαρίου του 2008 με την εκλογή του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου ως νέου Μητροπολίτου του Χονγκ Κονγκ. Με την ίδια απόφαση της Ιεράς Συνόδου, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο αποσπάστηκε η Σιγκαπούρη, στην οποία ιδρύθηκε νέα Μητρόπολη με δικαιοδοσία στη Νότια Ασία, ενώ στη δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ παρέμειναν η Κίνα, η Ταϊβάν, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, η Ταϊλάνδη και το Μιανμάρ. Τώρα, Ερμιόνη, καλό θα είναι να αναφέρουμε κάποια στοιχεία
για τον Μητροπολίτη, τον σημερινό Μητροπολίτη του Χονγκ Κονγκ. Και το σημερινό καλεσμένο μας. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ, υπέρτιμος και έξαρχος από Ανατολής κύριος Νεκτάριος Τσίλης, γεννήθηκε το 1969 στην Δοδόνη Ιωαννίνων, στην περιοχή Πολύγυρος. Την χάνει πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1990 και πρεσβύτερος το 1995. Ως κληρικός, κατά τα έτη 1990-2001, διακόνησε ως ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, έκτακτος εφημέριος ιεροκήρυκας και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Χατζικυριακίου και πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρυματικού Ναού Αγίου Ιωάννου Χατζικυριακίου Ορφανοτροφείου, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι έχει μία καλή σχέση με το ραδιόφωνο, διότι διετέλεσε και διευθυντής προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, υποδιευθυντής του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία και γραμματέας νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως. Κατά τα έτη 2001 και 2007 διακόνησε ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Υπήρξε μέλος του Επισκοπικού Δικαστηρίου και εφημέριος Ιεροκήρυκας και προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Σάμου. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια νεότητος, σε συνέδρια τα οποία είχαν ως σκοπό να αντιμετωπίσουν αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες και σε συνέδρια ευρωπαϊκών θεμάτων ως εκπρόσωπος των Ιερών αυτών Μητροπόλεων που διακόνησε, και αναφερόμαστε για την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός και Σάμου και Ικαρίας. Όπως προαναφέραμε, ερμηνεύει Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ εξελέγει την 9η Ιανουαρίου του 2008. Τώρα θα ήθελα να μας αναφέρεις κάποια στοιχεία για τις ενορίες και τις κοινότητες της Ιεράς Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ, όμως όλα αυτά, φίλοι ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Thank you.
Επιστρέψαμε από το μουσικό μας διάλειμμα για να δούμε τις ενορίες και τις κοινότητες που έχει η Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ και ποιοι ναοί υπάρχουν σε αυτά τα μέρη. Μπορείς να μας αναφέρεις κάποιους ενδεικτικά. Στο Χονγκ Κονγκ υπάρχει ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Είναι αυτός ο Καθεδρικός Ναός, φίλοι ακροατές, που βλέπουμε σε όλες τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και στον τύπο, όπου ιερουργεί πάντοτε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης του Χονγκ Κονγκ. Στην Ταϊβάν ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος. Στις Φιλιππίνες είναι ο Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού Θεοτόκου Μανίλα, Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος στο Λος Μπάνος, Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, Παρεκκλήσεων Αναστάσεως Κυρίου Μιντανάου, Παρεκκλήσεων Αγίου Νικολάου, Παρεκκλήσεων Αγίου Ελευθερίου, Παρεκκλήσεων Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στη Λαγκούνα και υπάρχουν και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Μπορείς όπως να και μας τα αναφέρεις. Εκπαιδευτήρια που υπάρχουν στις Φιλιππίνες είναι και αυτά. Είναι το Little Angels που είναι στη συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη του Τορόντο και παρέχονται υποτροφίες σε παιδιά τα οποία είναι άστεγων οικογενειών ή με οικονομικά προβλήματα. Και το νηπιαγωγείο, η Θεοτόκος, που λειτουργεί στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου υπάρχουν μοναχές από τις Φιλιππίνες που διδάσκουν τα παιδιά εκεί. Πριν λίγο, φίλοι ακροατές, η Ερμιόνη πρόδωσε κατά κάποιο τρόπο τον καλεσμένο μας λίγο πιο μπροστά και είναι ιδιαίτερη χαρά μας σήμερα, Ερμιόνη, να φιλοξενούμε έναν ιεράρχη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, ο οποίος έδωσε όλη του τη ζωή και όλη του την ύπαρξη στο θέμα αυτό της εξωτερικής ιεραποστολής. Ξέρεις, πολλές φορές θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα στην πατρίδα μας, όπως το να χτυπήσει καμπάνα, το να μπορέσουμε να πάμε σε μία ακολουθία, το να γνωρίσουμε ότι ο ναός είναι ανοιχτός ή ότι υπάρχει ένας κληρικός να μας ακούσει. Όμως, όπως γνωρίζεις, διότι έχουμε κάνει μια προεργασία, φίλοι ακροατές, με την Ερμιόνη για να βγει αυτή η εκπομπή, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Δεν ξέρω εάν. Ειδικά σε μία χώρα που δεν είναι γνωστή η Ορθοδοξία. Μιλάμε για τόσους αιώνες και η Ορθοδοξία έχει κάποιες δεκαετίες που έχει μεταφερθεί εκεί ο λόγος του Κυρίου. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες χρειάζεται μία τόλμη, ένα θάρρος για να μπορέσει κάποιος να αφήσει τη σιγουριά που έχει η πατρίδα μας σε πολλά θέματα, την ειρήνη που υπάρχει σε αυτήν και να οδηγήσει τα βήματά του σε κάτι άγνωστο. Γιατί καλώς ή κακώς η μακρινή αυτή επαρχία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου είναι κάτι άγνωστο σε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε πολύ όμορφο να μιλήσουμε για το Χονγκ Κονγκ στην προηγούμενη μας εκπομπή και σήμερα να αφιερώσουμε μία ακόμη εκπομπή για την Ορθόδοξη Ιερά Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ, όπου με τη χάρη του Θεού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Νεκτάριος διακονεί με όλη του την ψυχή το ποιμνιό του και ενδιαφέρεται να κάνει γνωστό αυτό το έργο σε όλα τα μήκη και πλάτη του Ορθοδόξου κόσμου. Όμως, καλό θα είναι σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να ετοιμαστούν τα της συνδέσεως και σε λίγο και πάλι κοντά σας εδώ με την Ερμιόνη Αδαμίδου και όλους εσάς να υποδεχθούμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη του Χονγκ Κονγκ, κύριο Νεκτάριο.
Σεβασμιότατε, είναι ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να σας φιλοξενούμε σήμερα στο Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή του Πορευθέντες. Χαρά μου είναι να βρίσκομαι μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Σεβασμιότατε, προσπαθούμε σε αυτά τα νοερά ταξίδια της εκπομπής μας να ψηλαφίσουμε όλες τις ομορφιές που βρίσκονται στον κόσμο. Ο πολιτισμός και η θρησκεία είναι δύο βασικά στοιχεία αυτής της όμορφης δημιουργίας. Στην προηγούμενη μας εκπομπή, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα, μαζί με την Ερμιόνη Αδαμίδου, αναφερθήκαμε στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ. Μια χώρα και ένας προορισμός που έχει να δώσει πάρα πολλά σε κάθε επισκέπτη. Σε αυτή την πανέμορφη πόλη έχει την καθέδρα της και η Ιερά Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ, επαρχία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, η οποία δημιουργήθηκε από τη Μητέρα Εκκλησία για να προσφέρει στο εκεί ποιμνιό της φως και μαρτυρία Χριστού. Ξεκινώντας τη συζήτησή μας, σεβασμιότατε, καλό θα ήταν να μας οριοθετήσετε την Ιερά Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ, που με τη χάρη του Θεού ποιμένεται και διακονείται. Ναι, μπορούμε να πούμε λίγο έτσι, λίγο σύντομα την ιστορία της Μητροπόλεως. Μάλιστα. Ότι η πρώτη Ορθόδοξη κοινότητα εδώ στο Χονγκ Κονγκ δημιουργήθηκε το 1986. Φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια από την ίδρυση αυτής της πρώτης κοινότητας. Οι πρώτοι ιδρυτές ήταν οι λίγοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στο Χονγκ Κονγκ και εργάζονταν εδώ στην πόλη. Και η κοινότητα αυτή, η ενορία αυτή, τέθηκε υπό την πνευματική προστασία της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας τότε. Ο Μητροπολίτης Διονύσιος, τότε Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, είχε την πνευματική ευθύνη να αποστέλει τον ιερέα Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά και όσες Κυριακές μπορούσε να βρεθεί κάποιος ιερέας για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία στο Χονγκ Κονγκ. Δεν μπορούσαν να έχουν έναν ιερέα σε μόνιμη βάση. Μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαν να έχουν και ένα ναό, ήταν μια μικρή κοινότητα. Σκεφτείτε ότι ο χώρος που πρώτη φορά βρέθηκε για να στεγαστεί, να το πούμε έτσι, ο ναός, ο Ορθόδοξος, ήταν ένα διαμέρισμα σε μια περιοχή του Χονγκ Κονγκ, όπου εκεί ένα ζευγάρι ενός Κινέζου και μίας Ελληνίδας φιλοξένησαν την πρώτη εκκλησία και έτσι η Ορθοδοξία άρχισε να οργανώνεται σε αυτό το χώρο της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το 1996 ο Ιεράς Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου έλαβε την απόφαση να οργανώσει την Ιεραποστολική Προσπάθεια στην Άπο Ανατολή και έτσι δημιούργησε την Ιερά Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ, με έδρα την πόλη του Χονγκ Κονγκ, και υπό την πνευματική δικαιοδοσία της νέας αυτής Ιεράς Μητροπόλεως στέθηκαν ορθόδοξες κοινότητες σε περίπου 23 κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τότε τέθηκαν οι ορθόδοξες κοινότητες υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Χονγκ Κονγκ σε περιοχές όπως η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία, η Ινδία, μέχρι το Πακιστάν. Πάρα πολλά κράτη. Ναι, το 2011 έχουμε τον διαχωρισμό, θα λέγαμε, της Ιεράς Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον ένας επίσκοπος να μπορέσει να επισκεφθεί όλες αυτές τις ορθόδοξες κοινότητες στις διαφορετικές περιοχές. Μάλιστα. Και στις πολλές και διαφορετικές χώρες. Και έτσι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ίδρυσε την Ιερά Μητρόπολη Σιγκαπούρης, μέδρα της Σιγκαπούρη, και το νότιο κομμάτι της Νότιο-Ανατολικής Ασίας υπήρχε υπό την Ιερά Μητρόπολη Σιγκαπούρης, ενώ το βόρειο κομμάτι έμεινε στην Ιερά Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ. Σεβασμιότατε, καλησπέρα και από μένα. Αναφερόμαστε. Καλημέρα σε εσάς. Αναφερόμαστε. Έχει διαφορά της ώρας. Ναι, ναι, έχουμε διαφορά ώρας. Έχουμε κάποιες ώρες. Έχουμε 6 ώρες διαφορά από την Ελλάδα. Μάλιστα. Αναφερόμαστε για την Ιερά Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ, που όπως σημείωσε και ο Πάτερ Ευάγγελος, αποτελεί μια φωνή πίστεως και μαρτυρίας Χριστού σε χώρες μακρινές που έχουν πολλές ανάγκες και πολλές ελπίδες να δημιουργήσουν πολλά. Πώς μπορεί, σεβασμιότατη, η Εκκλησία να δημιουργήσει και ποια είναι τα εφόδια που πρέπει να έχει κάποιος ώστε να αγωνιστεί και να έχει αποτέλεσμα αυτός ο αγώνας? Είναι δυνατή αυτή η συνύπαρξη όλων αυτών των στοιχείων? Θέλω να τονίσω πρώτα-πρώτα ότι ο χώρος της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι ένας άλλος διαφορετικός κόσμος από αυτόν που ξέρουμε εμείς στη Δύση. Και στη Δύση συμπεριλαμβάνω και την Ελλάδα. Όταν κάποιος έρχεται εδώ στην Ασία και ειδικά στην Άπανο, τελικά καταλαβαίνει
ότι βρίσκεται σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Και εννοώ πολιτισμικά, στον τρόπο της σκέψης, στον τρόπο της καθημερινής ζωής, στο πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος ίσως αγώνας που πρέπει να δοθεί είναι αυτός που έρχεται εδώ να δουλέψει και να εργαστεί ιεραποστολικά, να καταλάβει τους ανθρώπους που έχει γύρω του. Και αυτό είναι το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει, γιατί αν δεν μπορέσει να καταλάβει την οτροπία των ανθρώπων που κατοικούν εδώ, είναι δύσκολο να εργαστεί ιεραποστολικά. Δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει αποδεκτός. Ούτε ίσως θα μπορέσει να βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει τις καρδιές και να δώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας της Ορθοδόξου σε αυτόν τον κόσμο. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η Ορθοδοξία σε αυτά τα μέρη της Ασίας είναι παντελώς άγνωστη. Άγνωστη. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, μετά από 20-21 αιώνες χριστιανισμού, όταν εδώ στην Ασία λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, συνήθως μας συγχαίρουν με τους Εβραίους. Ξέρουν ότι υπάρχουν οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, αλλά δεν ξέρουν ότι υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει κάποια στιγμή να τους εξηγήσουμε εξ αρχής. Δηλαδή να φτάσουμε, να ξεκινήσουμε από τη γέννηση του Χριστού και να φτάσουμε μέχρι σήμερα, για να τους δώσουμε να καταλάβουν τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Ορθόδοξη Εκκλησία. Και βέβαια το τρίτο, και θα το έλεγα και λίγο έτσι χαριτολογώντας, είναι ότι κάποιος που θέλει να έρθει εδώ στην Ασία να εργαστεί ιεραποστολικά θα πρέπει να κουβαλάει και αρκετή τρέλα μέσα του, με την καλή έννοια της τρέλας. Μάλιστα. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχουν κοινότητες, ούτε Ελλήνων κοινότητες, όπως είναι σε άλλα μέρη, στην Αμερική, ναι, παραδείγματος χάρη, στην Αυστραλία. Οπότε κάποιος να βρει μία βάση. Δεν υπήρχαν ποτέ ορθόδοξες κοινότητες, δηλαδή με ανθρώπους έστω άλλων εθνικοτήτων που, ναι, να είναι ορθόδοξοι και κάποιος να πάει εκεί πέρα και να βρει μία εκκλησία, να βρει κάτι. Εδώ όποιος έρχεται θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Από το μηδέν δηλαδή. Από την αρχή το εννοούμε κυριολεκτικά. Σεβασμιότατε, μελετώντας τα κείμενά σας που κατά καιρούς δημοσιεύονται και βλέποντας και διάφορες φωτογραφίες από όλες αυτές τις όμορφες χώρες, μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά. Κάποια πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα στην πατρίδα μας, σε όλα αυτά τα μέρη που μας απαριθμίσατε, κατανοούμε ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν εξαιτίας όλων αυτών των καταστάσεων. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτές τις δυσκολίες που συναντά κάποιος που διακονεί ως επίσκοπος ή ως απλός κληρικός σε αυτή τη μεγάλη επαρχία του Πατριαρχείου μας? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι πρώτα-πρώτα που εμείς στην Ελλάδα τώρα δεν το καταλαβαίνουμε, εμείς που καταγόμαστε από την Ελλάδα. Γιατί θεωρούμε αυτονόητο ότι έχουμε μεγαλώσει σε μια χριστιανική χώρα και ζούμε και μέσα στην κοινωνία μας, έστω και αν κάποιος δεν πιστεύει και δεν είναι πολύ κοντά στην εκκλησιαστική ζωή, όμως είναι ζυμωμένος με τα αίτημα της Εκκλησίας μέσα στον κοινωνικό του βίο και στην καθημερινότητά του. Εδώ στην Ασία υπάρχει κάτι διαφορετικό. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ έχουμε πανάρχια θρησκεύματα, όπως είναι ο Ινδουισμός, όπως είναι ο Βουδισμός στα μέρη μας, εδώ το κινέζικο χώρο, ή ο Ταοϊσμός, ή ο Κομφουκιανισμός, τα οποία είναι και αυτά ζυμωμένα με την καθημερινή ζωή του λαού. Υπάρχουν εορτές, υπάρχουν αργίες, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ο άνθρωπος εδώ της Ασίας τα ζει. Δεν είναι απλά ένα βιβλίο, δεν είναι κάτι που ακούει, δεν είναι απλά μια θρησκευτική ιδέα. Είναι έθιμα τα οποία είναι ενταγμένα στον κοινωνικό του βίο. Οπότε όταν κάποιος έρχεται εδώ να μιλήσει για Χριστό, όταν κάποιος έρχεται να καλέσει κάποιους στο γεγονός της Εκκλησίας, θα πρέπει κάποια στιγμή να συνομιλήσει με τα έθιμα αυτών των ανθρώπων που ξέρουν και βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Και αυτό είναι μια πρώτη δυσκολία, γιατί θα πρέπει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας να μπορέσεις να κοσκινήσεις όλα αυτά τα πράγματα και απλά να αφήσεις τον άνθρωπο εδώ τον τόπιο να ζήσει αυτό το οποίο γνωρίζει ως έθιμο, αλλά πολύ απλά να του προσθέσεις τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Ακριβώς. Βλέπουμε από την πρακτική άλλων χριστιανικών ομολογιών, ιδίως των Προτεσταντών, οι οποίοι ήρθαν πριν από αρκετές δεκάδες χρόνια εδώ πέρα και ίδρυσαν ιεραποστολές, έκαναν ένα λάθος. Θέλησαν να ισοπεδώσουν τα πάντα από αυτό που έβρισκαν μπροστά τους εδώ πέρα, τα έθιμα που είχαν οι άνθρωποι, την καθημερινότητά τους,
αυτό το οποίο κουβαλούσαν σαν πολιτισμικό στοιχείο στην ύπαρξή τους, και να τους πούνε ότι απορρίψτε τα όλα και ελάτε μόνο σε αυτό που σας διδάσκουμε εμείς και είναι Χριστός. Και αυτό τελικά είναι λάθος, γιατί ο άνθρωπος εδώ της Ασίας δεν μπορεί να το αποδεχθεί αυτό. Όπως δεν μπορούσαμε και εμείς οι Έλληνες ίσως να αποδεχτούμε να έρθει κάποιος τότε Απόστολος στην Ελλάδα και να μας πει, ξέρετε, διαγράψτε τα όλα και αποδεχτείτε μόνο τον Χριστό που σας κηρύσω εγώ. Είναι ο απόλυτος μηδενισμός. Ναι, ναι. Είδαμε ότι και πριν από 20 αιώνες, όταν ήρθαν οι Απόστολοι στην Ελλάδα, υπήρξε μία ζήμωση. Μέχρι και σήμερα έχουμε αρχαία ελληνικά έθιμα, τα οποία έχουν περάσει μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, απλά έχουν αλλάξει μορφή γιατί έχει μπει ο Χριστός μέσα τους. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα και σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Κίνα και στον κινέζικο χώρο γενικότερα υπάρχει η λατρεία των προγόνων. Αυτό είναι κάτι που έχει περάσει την κοινωνική γιορτή και υπάρχουν και πολλές γιορτές κατά τη διάρκεια του έτους, όπου η οικογένεια θα μαζευτεί να έχει ένα κοινό δείπνο. Ο αρχηγός της οικογένειας θα προσφέρει θυσία στους προγόνους, στα είδωλα των προγόνων. Λοιπόν, εμείς τους λέμε ότι αυτό ως έθιμο δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Ναι. Αντίθετα όμως μπορούμε να το συντεριάξουμε με τα μνημόσυνα που κάνουμε, με τα ψυχοσάββατα που έχουμε. Σωστά. Και η διαφορά πλέον είναι ότι, ξέρετε κάτι, δεν θα προσφέρετε θυσία στους ψεύτικους θεούς, στους ειδωλικούς θεούς, δεν θα κάνετε θυσία στους θεούς του βουδισμού, του Ινδουισμού ή του Ταοϊσμού, αλλά βάλτε δίπλα στις φωτογραφίες των προγόνων σας την εικόνα του Χριστού. Του Χριστού. Και πέστε μία προσευχή προς τον Χριστό, ο οποίος είναι αυτός που θα δείξει έλεος και αγάπη προς τους προγόνους σας. Και έτσι τιμάτε και τους προγόνους, τηρώντας την κινέζικη σας παράδοση, αλλά συγχρόνως εκφράζετε και τη νέα πίστη σας προς τον Χριστό. Το λέω αυτό σε ένα παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, αλλά και κάποιων ζυμώσεων που γίνονται εδώ πέρα όταν συναντιέται η χριστιανική πίστη με τα τοπικά έθιμα και τον τοπικό πολιτισμό. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια δυσκολία, γιατί είμαστε στην αρχή. Και ναι, πρέπει να γίνει πολλή εργασία πάνω σε αυτό. Και βέβαια, να σας πω και κάτι άλλο, ότι ζούμε σε μια περιοχή που γενικά οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι μειοψηφία. Είναι λίγη. Φανταστείτε ότι στο Χονγκ Κονγκ είμαστε μια πόλη περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Όλοι οι θρησκευόμενοι που ανήκουμε σε διάφορες θρησκείες, όχι μόνο στον χριστιανισμό, είμαστε περίπου το 10% του πληθυσμού. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι δηλώνουν αθεία. Αθεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν αυτονόητα σε έναν κόσμο ο οποίος κινείται από το χρήμα και από την ύλη. Έρχεσαι εσύ να κηρύξεις Χριστό, να κηρύξεις κάτι τελείως διαφορετικό από την σύγχυση που έχουν. Το αντίθετο. Δηλαδή, κάποιες φορές στέκεσαι πραγματικά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σου λένε και σε ρωτούν με πολύ σοβαρότητα. Εσύ που είσαι, που μου λες ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, εσύ που μου λες ότι εκπροσωπείς μία θρησκευτική παράδοση, τι έχεις να μου δώσεις εμένα, ναι, στο σήμερα? Πώς θα γεμίσεις την καρδιά μου? Αυτό που λέμε δούνε και λαβήν σεβασμιότατε. Που δεν μπορεί, που δεν μπορεί να κατανοήσει ο άλλος ο άνθρωπος. Ναι. Σεβασμιότατε, στην Ιερά σας Μητρόπολη υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτήρια. Και ένα ακόμη ερώτημα θα ήθελα να μας αναφέρετε και για τη γλώσσα της λατρείας. Μιλάμε για ένα πανέμορφο μοσαϊκό πολιτισμών και όλοι αυτοί οι λαοί θα πρέπει να βοηθηθούν σε αυτόν τον τομέα. Πώς γίνεται, τι γίνεται με τα εκπαιδευτήρια, με τη γλώσσα τους? Λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε καταρχάς στη λατρεία είναι να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα του κάθε λαού τον οποίο διακονούμε. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη στο Χονγκ Κονγκ η γλώσσα η κοινή είναι τα αγγλικά. Χρησιμοποιούμε στη λατρεία όμως και τα καντονέζικα, που είναι η τοπική διάλεκτος της κινέζικης που μιλούν εδώ στο Χονγκ Κονγκ. Συνήθως όμως χρησιμοποιούμε και γλώσσες από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εδώ και προέρχονται πάλι σε εθνικότητες. Παραδείγματος χάρη το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως, θα το πούμε πάντοτε σε δύο γλώσσες, στα αγγλικά και στα καντονέζικα. Το Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή, θα το πει ο καθένας στην γλώσσα τη μητρική του, και ώστε καθένας να εκφράσει αυτό το οποίο εκεί στη δική του γλώσσα και να προσευχηθεί στη δική του γλώσσα. Στις Φιλιππίνες, παραδείγματος χάρη, κάνουμε μεταφράσεις στις τοπικές διαλέκτους. Έχουμε στην κυριαρχούσα διάλεκτο, τα Ταγκάλοκ, έχουμε μεταφράσει τη Θεία Λειτουργία, πολλές ακολουθίες, κατηχήσεις, αλλά έχουμε μεταφράσει και σε άλλες διαλέκτους που ομιλούνται στο νότο των Φιλιππίνων, παραδείγματος χάρη στα Σεμπουάν.
έχουμε μεταφράσει και εκεί τη Θεία Λειτουργία, ώστε οι ιερείς να μπορούν να την τελούν στη γλώσσα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και να μπορούν να την κατανοούν. Παραδείγματος χάρη, επίσης, στις Νότιες Φιλιππίνες έχουμε ένα μοναστήρι γυναικείο με 4 μοναχές. Εκεί οι μοναχές αυτές συντηρούν και ένα νηπιαγωγείο. Από τις Φιλιππίνες. Κατάγονται. Φιλιππίνες, ναι, είναι Φιλιππινέζες. Μάλιστα. Οι μοναχές. Μάλιστα. Και συντηρούν ένα νηπιαγωγείο, το οποίο φέτος πήρε άδεια κιόλας για να μπορεί να γίνει και δημοτικό σχολείο. Και τα παιδιά εκεί πέρα φοιτούν υπό την προστασία του μοναστηριού και βέβαια διδάσκονται στη γλώσσα τους, στα Σεμπουάν. Ναι, βέβαια. Δεν τους διδάσκουμε στα ελληνικά, δεν έχουν καμία σχέση με Ελλάδα. Οι σχέσεις που έχουν με Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό το αποστολικό στοιχείο που δίνεται μέσω της Εκκλησίας. Mm-hmm. Αλλά και σε άλλες περιοχές των Φιλιππίνων, παραδείγματος χάρη, στη Μανίλα ή σε άλλες, στο κέντρο των Φιλιππίνων, έχουμε προγράμματα με συσίτιο, όπως έχουμε και ένα πρόγραμμα υποτροφιών για άπορα παιδιά, το Little Angels, οι μικροί άγγελοι, mm-hmm. στο οποίο προσφέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε σχολείο πληρώνοντας τα διδακτρά τους. Να σημειώσω, γιατί είναι σημαντικό αυτό, ότι στην Ασία δεν υπάρχουν σχολεία που φοιτείς δωρεάν. Ακόμα και στα δημόσια σχολεία θα βλέπεις ότι να πληρώσεις κάποια βασικά δίδακτρα. Και αν δεν έχεις αυτά τα χρήματα να τα πληρώσεις ακόμα και στο δημόσιο σχολείο, δεν είναι δυνατόν να το παρακολουθήσεις, ειδικά οι φτωχές οικογένειες δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, αλλά δυστυχώς δεν είναι δωρεάν. Πρέπει να έχεις τα απαραίτητα. Μάλιστα. Πρέπει να έχεις τα απαραίτητα. Και μάλιστα στα βασικά έξοδα που πρέπει να έχει ένα παιδί, πληρώνει ένα, στο δημόσιο σχολείο τώρα, ένα πολύ βασικό, μικρό βέβαια για μας, για αυτούς είναι αρκετά μεγάλο τίμημα για να φοιτείς στο σχολείο, και πρέπει να πληρώσεις συν τα βιβλία σου, τη στολή που θα φορέσεις για το σχολείο, την ποδιά που λέγαμε εμείς παλιά στην Ελλάδα, ναι. συν τα. Το φαγητό που θα φας μέσα στο σχολείο θα σου προσφέρει το σχολείο. Αυτά πρέπει να τα πληρώσει η οικογένεια. Και σε αυτό το σημείο έρχεται η Μητρόπολη με τις φτωχές δυνατότητές της, όσο μπορεί, να καλύψει τα έξοδα κάποιων παιδιών, να μπορέσουν να σπουδάσουν και έτσι να αποφύγουν άλλους κινδύνους. Όπως είναι οι συμμορίες, όπως είναι τα ναρκωτικά, όπως είναι το να, τα παιδιά να χρησιμοποιηθούν για άνομους σκοπούς. Και οτιδήποτε άλλο που σημαίνει σε αυτές τις χώρες που δυστυχώς λόγω της φτώχειας ξέρετε ότι υπάρχουν και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πολύ δυσάρεστα. Σεβασμιότατε, αναφερθήκατε σε ένα μοναστήρι πριν λίγο και σε αυτό το σημείο θα επιθυμούσα πάρα πολύ να μας μιλούσατε για τον ιερό κλήρο της Μητροπόλεώς σας, τους στενούς δηλαδή συνεργάτες σας, που μοχθούν και αυτοί μαζί με τον επίσκοπό τους σε αυτόν τον μεγάλο αμπελόνο, όπως σας έχω ακούσει σε διάφορες ομιλίες σας να τον χαρακτηρίζετε. Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός κληρικών από όλους αυτούς τους λαούς που μας αναφέρατε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ικανοποιητικός, γιατί αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα που δεν μας επιτρέπει να έχουμε πολλούς κληρικούς. Όπως... Στις Φιλιππίνες αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ντόπιους κληρικούς, δηλαδή είναι Φιλιππινέζοι. Και εξυπηρετούν εκεί οι ανάγκες. Θα χρειαζόμασταν ίσως πολλαπλάσιους για να καλύψουμε τις ανάγκες των κοινοτήτων που σχηματίζονται και που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση μία από την άλλη. Στην Ταϊβάν έχουμε έναν κληρικό ελληνικής καταγωγής που έρχεται από την Πάτρα και διακονεί τώρα εκεί πέρα. Δεν έχουμε κάποιον ντόπιο μέχρι στιγμής. Τον πατέρα Ιωνά. Στο Χονγκ Κονγκ πρόσφατα. Τον πατέρα Ιωνά. Μάλιστα. Που είναι στην Ταϊβάν. Στο Χονγκ Κονγκ πρόσφατα. Πριν από 1,5 χρόνο είχα την ευλογία από το Θεό να χειροτονήσω έναν κληρικό, είναι Κινέζος, και να εξυπηρετεί στο Χονγκ Κονγκ. Και τώρα να έρθουμε στις δυσκολίες που λέω καμιά φορά και γκρινιάζω σε εισαγωγικά μερικές φορές, ακόμα και στα κείμενά μου για αυτές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πολλούς κληρικούς για τον εξής απλούστατο πρακτικό λόγο, ότι δεν έχουμε οικονομική ευχέρεια να συντηρήσουμε τους κληρικούς μας. Ναι. Οι κοινότητές μας δεν έχουν περιουσίες. Δεν είναι όπως ισχύει στην Ελλάδα ή σε άλλα μέρη όπου η Εκκλησία έχει περιουσία ή όπου μισθοδοτείται από το κράτος. Εμείς εδώ δεν μισθοδοτούμαστε από πουθενά. Ούτε οι κοινότητές μας έχουν κάποια περιουσιακά στοιχεία ώστε να μπορούν να μισθοδοτήσουν τους κληρικούς τους. Η Μητρόπολη θα πρέπει, πολύ απλά το λέω, να ζητιανέψει, να βρει δωρεές από φίλους της Ιεραποστολής, ώστε να μπορέσουν τα πάντα να καλυφθούν εδώ πέρα, να καλυφθούν τα έξοδα.
Και μιλάω για τους μισθούς των κληρικών, για τα πάγια έξοδα, ακόμα και να νοικιάσουμε ένα χώρο για να στεγαστεί η εκκλησία, να πληρώσουμε το ηλεκτρικό, να πληρώσουμε τους φόρους, να πληρώσουμε τα πάντα. Ναι. Και όλα αυτά είναι μια δυσκολία. Ο κληρικός που έχουμε στο Χονγκ Κονγκ να έχει δική του εργασία, δεν παίρνει τίποτα από την Μητρόπολη. Δεν μπορεί η Μητρόπολη να του πληρώσει ένα μισθό. Στις Φιλιππίνες κάποιοι νεότεροι έχουν δικές τους εργασίες που εργάζονται. Κάποιοι όμως πιο ηλικιωμένοι δεν τους παίρνουν τώρα σε δουλειά. Στην Ασία, αν είσαι πάνω από 50, θεωρείσαι ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να προσφέρεις πλέον στον οικονομικό τομέα και κανείς δεν σε παίρνει στη δουλειά του. Και αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να ζητιανεύουν για να μπορέσουν να ζήσουν. Και έτσι είναι και ο πόνος μου αυτός που καμιά φορά μεταφέρω, και συγγνώμη που το λέω έτσι, ότι θέλουμε εδώ στην Ιερά Αποστολή να εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια των κληρικών μας. Είναι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τον εαυτό τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας, ναι. Δίνουν τη μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε μέρη που ποτέ άλλοτε δεν έχει ακουστεί, αναγκάζονται να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για να μπορούν να καλύπτουν ανάγκες Ορθοδόξων πιστών, και όμως κανείς δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει ότι το μήνα θα έχουν ένα μισθό. Ή αν αρρωστήσουν θα μπορέσουν να βρουν φάρμακα και να πάνε να δουν ένα γιατρό. Και αυτό είναι μεγάλη δυσκολία. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε κάποιον άνθρωπο, όσο ζήλο και αν έχει, να τον χειροτονήσουμε, να τον καταστήσουμε κάπου κληρικό και εφημέριο, και μετά να μην μπορούμε να του καλύψουμε τα βασικά του έξοδα. Εσείς που είστε κληρικός, ίσως καταλαβαίνετε περισσότερο τι λέω. Ναι, Σεβασμιότατε, η αλήθεια είναι αυτή ότι οι δυσκολίες υπάρχουν. Βέβαια και στην πατρίδα μας ακούτε τι γίνεται όλες αυτές τις ημέρες, αυτές οι συζητήσεις. Και επειδή έζησα και στο εξωτερικό, στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, που εκεί πέρα ίσως είναι κάπως λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, λίγο πιο κατανοητά, στη δική σας περιοχή σίγουρα υπάρχει ένας μεγαλύτερος γολγοθάς όσον αφορά αυτό το θέμα, το ποιμαντικό θέμα των κληρικών και των οικογενειών τους φυσικά. Απλά η μεγάλη δυσκολία είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν υπάρχουν μεγάλες κοινότητες που να μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά όχι μόνο τους ιερείς τους, αλλά το γενικότερο αεροποστολικό έργο. Ό,τι γίνεται εδώ στην Ασία συντηρείται ουσιαστικά από τις δωρές των απλών ανθρώπων που αγαπούν την Αεροποστολή και κάποια στιγμή θα μας θυμηθούν και θα στείλουν κάτι. Αν κάποιος δεν στείλει, και τώρα ξέρετε μετά τα capital controls στην Ελλάδα, εμείς πλέον εδώ πέρα στην Ασία χάσαμε μια πολύ μεγάλη βοήθεια που ερχόταν από την Ελλάδα, από απλούς ανθρώπους ή από κάποιους ιεραποστολικούς οργανισμούς. Πλέον δεν την έχουμε αυτή τη βοήθεια. Και αυτό μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Mm-hmm. Θα πω κάτι τώρα, συγχωρήστε με. Παρακαλούμε. Μερικές φορές μια συζήτηση εκεί στην Ελλάδα για την αναγκαιότητα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ναι. Λοιπόν, θα έλεγα και σε κληρικούς αλλά και σε αυτούς που δεν αγαπούν την εκκλησία, ας έρθουν εδώ να δούνε γιατί χρειαζόμαστε ως εκκλησία μια περιουσία. Όχι για να περνάμε εμείς οι κληρικοί καλά. Εμείς δεν μπορούμε οι κληρικοί να διαχειριστούμε για τον εαυτό μας αυτή την περιουσία, αλλά για να μπορεί να γίνεται το έργο της Εκκλησίας. Έτσι. Δηλαδή, ποιος θα μεταφράσει, πώς θα πληρωθεί κάποιος που αφιερώνει τον χρόνο του να μεταφράζει κείμενα και λειτουργικά, πώς θα πληρωθεί κάποιος ο οποίος δουλεύει στα ιδρύματα, πώς θα πληρωθεί κάποιος ο οποίος δουλεύει ως καθηγητής στον υπηαγωγείο ή στο σχολείο ή στις φιλανθρωπικές, στα φιλανθρωπικά προγράμματα τα οποία κάνουμε. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν τρέφονται μόνο από σύννεφα. Η αλήθεια να λέγεται. Και μας βοηθάτε, Σεβασμιότατε, να θέσει η Ερμιόνη Αδαμίδου το επόμενο ερώτημα. Σεβασμιότατε, πώς μπορεί ο κάθε ακροατής που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να βοηθήσει αυτό το μεγάλο ποιμαντικό έργο? Υπάρχει σελίδα στο διαδίκτυο? Πείτε μας έτσι δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, έχουμε στο διαδίκτυο, η κύρια ιστοσελίδα μας είναι στα αγγλικά. Ναι. Είναι με τα αρχικά της Μητροπόλεως, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να το βρει. Ή αν γκουγκλάρει Μητρόπολη Hong Kong, μπορεί πολύ εύκολα να βρει τη σελίδα μας. Υπάρχει και στα ελληνικά. Τώρα φτιάχνουμε και μια καινούργια διαδικτυακή σελίδα, ώστε κάποιος να μπορεί να έχει μια πλήρη ενημέρωση των προγραμμάτων και των ιεραποστολικών και των φιλανθρωπικών που αναπτύσσουμε εδώ στην ΑΠΟ Ανατολή, ναι. Και να βρει και τους τρόπους που μπορεί να βοηθήσει. Ωραία. Σεβασμιότατε, μας έχετε δώσει μια πολύ όμορφη εικόνα αυτού του έργου που αθόρυβα επιτελείτε στην Ιερά Μητρόπολη σας,
Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μας πείτε για τη συνεργασία, αν υπάρχει με αυτούς όλους τους κρατικούς φορείς όλων αυτών των κρατών, υπάρχει μια συνεργασία, υπάρχει κάποιος διάλογος. Κοιτάξτε, εμείς επιδιώκουμε τη συνεργασία. Βέβαια, το περιεχόμενο της συνεργασίας οριοθετείται ανάλογα με τη στάση που κάθε κράτος κρατεί απέναντι στη θρησκεία. Μην ξεχνάτε ότι μερικά κράτη εδώ στην ΑΠΑ Ανατολή έχουν δεινοπαθήσει από τους λεγόμενους χριστιανούς αποικιοκράτες στο παρελθόν. Ναι. Μάλιστα. Και κάποιες στιγμές όταν ακούνε τον όρο χριστιανός, σε κοιτούν λίγο περίεργα. Από την άλλη, ξέρετε, υπάρχει ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες και μία έξαρση του εθνικισμού εδώ στην Ασία. Ναι. Οπότε, ό,τι δεν είναι ασιατικό και θεωρείται ξένο, οπότε θεωρείται και απορριπταίο, ότι είναι εχθρός της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης. Και σε κάποιες περιοχές αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι εδώ στο Κονγκόνγκ, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ελευθερία, έχουμε άδεια από την κυβέρνηση και υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και με την κυβέρνηση αλλά και με τις άλλες θρησκείες, και τις χριστιανικές ομολογίες αλλά και τις άλλες θρησκείες. Στην Κίνα όμως μέσα, δυστυχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει αναγνώριση ακόμα. Στις Φιλιππίνες που είναι χριστιανικό κράτος έχουμε αναγνώριση, όμως σε μερικές περιοχές όπως είναι οι νότιες Φιλιππίνες και λίγο προς το κέντρο που κυριαρχούν κάποιες φυλές που είναι μουσουλμάνοι, έχουμε προβλήματα. Γιατί εκεί οι μουσουλμάνοι δεν θέλουν χριστιανική ιεραποστολή, δεν θέλουν τίποτα χριστιανικό. Ναι. Επίσης σε άλλες περιοχές που προσπαθούμε να στηρίξουμε κάποιους Ορθοδόξους Χριστιανούς που υπάρχουν εκεί και να μπορέσουμε να στέλνουμε κάποιον ιερέα τηλεακολουθίες, έχουμε προβλήματα γιατί τα καθεστώτα που υπάρχουν σε αυτά τα κράτη δεν επιτρέπουν πολλές θρησκευτικές ελευθερίες και έτσι είναι δύσκολο μερικές φορές να κάνεις κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ποικιλία σχέσεων που εξαρτάται από κράτος σε κράτος και από περιοχές σε περιοχές. Μάλιστα. Σεβασμιότατη, για μένα προσωπικά αλλά και την Ερμιόνη Αδαμίδου, σήμερα εκπληρώνεται μια αγαθή επιδίωξη. Αξιωθήκαμε να μιλήσουμε μαζί σας και να μας δώσετε πολύτιμες πληροφορίες για όλα αυτά που επιτελούνται από την Ιερά Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ σε αυτή τη μακρινή περιοχή. Σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και ελπίδα σε όλο αυτό το ιεραποστολικό έργο που ταπεινά διακονείται με όλες σας τις δυνάμεις. Θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του κυρίου Ανθίμου, ο οποίος εκτιμά πολύ και σέβεται αυτό το ποιμαντικό σας έργο, τον αγώνα και την αγωνία σας για την προσφορά αγάπης σε αυτά τα μέρη του πλανήτη μας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμότατα τον Άγιο Αλεξανδρουπόλεο, τον κύριο Άνθιμο, τον οποίο γνωρίζω. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές, ειδικά στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη και εκτιμώ το έργο του, τη σκέψη του αλλά και την προσφορά του όχι μόνο στην τοπική εκκλησία της Αλεξανδρουπόλεως, αλλά και γενικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και γνωρίζω την αγάπη του και για την Ιερά Αποστολή. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί σήμερα επέτρεψε με την ευλογία του να είμαι στο ραδιοφωνικό σας σταθμό και να καταθέσω έτσι αυτή τη δική μου μαρτυρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία με την πρόσκλησή σας και πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω περισσότερο γιατί δώσατε την ευκαιρία και στην εκκλησία εδώ της ΑΠΟ Ανατολής να μπορέσει σήμερα να έχει μία φωνή προς τη Δύση και να πει ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ και δίνουμε μία μαρτυρία, μία ορθόδοξη μαρτυρία στην ΑΠΟ Ανατολή και ότι και εμείς με τις λιγοστές μας δυνάμεις κρατούμε αυτόν τον τόπο και προσπαθούμε πάνω απ' όλα ο Χριστός να κατευθύνει τα βήματά μας και ζητούμε και τις προσευχές όλων ώστε ο Κύριός μας να ευλογεί αυτό το έργο και αυτό το έργο να έχει συνέχεια και συνεχιστές και στο μέλλον. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους λόγους σας που είναι λόγοι ελπίδος για όλον τον κόσμο και για εμάς εδώ στο Ράδιο Ελπίδα που σας είχαμε σήμερα την τιμή να σας φιλοξενήσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας. Την ευχή σας. Ευλογείτε.
Και πάλι κοντά σας, φίλοι ακροατές, είχαμε μία ιδιαίτερη ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή, Ερμιώνη, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος διακονεί ανθρώπους που βρίσκονται στην Άπο Ανατολή, έναν άνθρωπο ο οποίος τον ακούσαμε να μιλάει πολύ όμορφα αλλά και απλά για συνήθειες οι οποίες θα πρέπει να τις αφήσουμε στην άκρη όταν θέλουμε να μιλήσουμε για Ιεραποστολή. Ακούσαμε για τα προβλήματα, πήραμε πληροφορίες για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το έργο και προβληματιστήκαμε ταυτόχρονα. Προβληματιστήκαμε γιατί ίσως φαινόμαστε ανώριμοι πολλές φορές στη σκέψη. Νομίζουμε ότι η Ιεραποστολή είναι να μιλούμε για την Ελλάδα. Και ακούσαμε να μας λέει και ο καλεσμένος μας ότι δεν μπορείς να μιλάς για Ελλάδα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν έχουν πολλά άλλες πράγματα. Συνήθειες. Ακούσαμε για πάντρεμα εορτών. Έτσι. Τα μνημόσυνα πώς γίνεται να τελούνται κρατώντας και μία άλλη παράδοση σε ένα έθνος. Μόνο έτσι μπορείς να περάσεις το μήνυμα του Κυρίου όμως, όπως μας είπε. Και τελικά αυτό είναι η Ορθοδοξία. Να δέχεται τους πάντες, να μεταμορφώνει όλα αυτά τα ήθη και έθιμα σε χριστιανικά και να μπορεί και με το Ευαγγέλιο και με τα παραδείγματα των Αγίων να πορεύεται αυτόν τον όμορφο δρόμο που στην ουσία, Ερμιώνη, είναι ένας δρόμος που μας οδηγεί κοντά στο Θεό και Δημιουργό μας. Όμως κάπου εδώ, βλέποντας και το χρόνο, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η επόμενη εκπομπή θα είναι μία επανάληψη, φίλοι ακροατές, διότι είναι καλό να ακουστεί για μία ακόμη φορά αυτή η συνέντευξη, για όσους τυχόν δεν ήταν σήμερα κοντά μας σε αυτή την όμορφη εκπομπή. Ο μήνας Δεκέμβριος όμως είναι ένας μήνας τον οποίο μου φαίνεται πρέπει να τον αφιερώσουμε στην πατρίδα μας, να κάνουμε κάποιες όμορφες περιηγήσεις στα μέρη αυτής της πατρίδος μας, στους χειμερινούς προορισμούς. Και τα φτερά μας θα τα ξανανοίξουμε, μου φαίνεται, στις 2 του μηνός Ιανουαρίου, όπου θα οδηγήσουμε τα βήματά μας σε έναν ακόμη πιο μακρινό τόπο από ό,τι τα οδηγήσαμε σήμερα. Ως τότε, φίλοι ακροατές, να είστε όλοι καλά, με υγεία και δύναμη. Χαίρετε. Πορευθέντες. Ένα όμορφο ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τα φτερά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Πορευθέντες, η φωνή του Ράδιο Ελπίδα στους πολιτισμούς και στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Συμπαρουσιάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης και η Ερμιώνη Αδαμίδου.